Καλησπέρα κύριε Μάριο Λόλο. Τι κάνετε? Καλησπέρα. Λοιπόν, για να εξηγήσω στον κόσμο. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε που δίνετε το παρόν εδώ στην εκπομπή Κρήτη σήμερα μέσω αυτής της σύνδεσης. Λοιπόν, για να κατατοπίσουμε λίγο τους τηλεθεατές και τον κόσμο που μας βλέπουν, πραγματοποιείται μία έκθεση ξεχωριστή, μπορώ να πω, στο είδος της, στο στέκι των μεταναστών, και φιλοξενούνται εκεί έργα 30 Ελλήνων φωτορεπόρτερ. Ένας από αυτούς είστε και εσείς. Θέλω να μας μεταδώσετε λίγο το σφιγμό και να μας πείτε τι θα δούμε, γιατί νομίζω είναι πιο επίκαιρο από ποτέ το περιεχόμενο της έκθεσης της συγκεκριμένης, μιας και σαν χώρα δεν έχουμε περάσει και λίγα τα τελευταία χρόνια, υποδεχόμενοι βεβαίως εκατομμύρια πρόσφυγες ή μετανάστες. Μια και σαν χώρα είμαστε και εμείς πρόσφυγες και μια και σαν χώρα υποδεχόμαστε τους πρόσφυγες. Σωστά. Αυτό, το λοιπόν, θέλετε. Είναι. Μία, η πρόταση έγινε από το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ, το γερμανικό, το οποίο μας τύπωσε, μάζεψε η Λέκτρα Αλεξανδροπούλου, μάλλον δύο συνάδελφους, μάζεσαν από 30 Έλληνες φωτορεπόρτερ γύρω στις 6.500 φωτογραφίες. Εντυπωσιάστηκαν αυτές οι φωτογραφίες και καταλήξαν στις 200. Και τυπώθηκε ένα άλμπουμ. Ο τίτλος του άλμπουμ είναι Don't Direction Home. Έχει τυπωθεί τρεις φορές, μοιράζεται δωρεάν, γιατί ήταν για μας ένας όρος απαράβατος ότι αυτό το άλμπουμ που αφορά το προσφυγικό θα μοιράζεται δωρεάν. Το τύπωσε λοιπόν το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ και ταυτόχρονα φτιάχτηκε μία έκθεση από τους 30 φωτογράφους από μία φωτογραφία. Αυτή την έκθεση λοιπόν τη γυρνάμε για να δείξουμε ότι το προσφυγικό δεν είχε τελειώσει και ούτε θα τελειώσει. Όπως κάθε προσφυγική ροή δεν έχει αρχή, μέση, δεν έχει και τέλος. Κύριε Λόλο, βλέπω και τις φωτογραφίες, τις οποίες βλέπουμε βεβαίως και τηλεθεατές όση ώρα εσείς μιλάτε και όση ώρα εμείς συνομιλούμε. Πρόκειται για στιγμιότυπα, για καρέ, που καταγράφηκαν σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, κυρίως για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, σε Μυτιλίνη, Ιδωμένη. Και ένα παραπάνω θέλω να μείνω στην Ιδωμένη, γιατί παρακολουθούσαμε και εμείς στενά τότε τις εξελίξεις, είχαμε και το δικό μας ρεπορτάζ και μπορούμε να σας καταλάβουμε αυτή τη στιγμή για το κάτω από ποιες συνθήκες εσείς βρεθήκατε εκεί και θέλατε να δώσετε σε όλο τον κόσμο μια διαφορετική πτυχή, μια δική σας ματιά μέσα από το φακό. Πριν πάμε στην Ιδωμένη, αυτό το άλμπουμ αλλά και αυτή η έκθεση έχει το War Zone, από πού έρχονται αυτοί, κάποια στιγμιότυπα, κάποιες φωτογραφίες Ελλήνων φωτορεπόρτερ στις χώρες που έχουν πόλεμο, έχει τα νησιά τύπου Μυτιλίνη, έχει Ιδωμένη και έχει και τον Balkan Route, όσο ακόμα ήταν ανοιχτός ο βαλκανικός διάδρομος. Η Ιδωμένη λοιπόν που έχετε πάει κι εσείς και εγώ ήμουν 1,5 μήνα. Για μας η Ιδωμένη είναι τρύπα στη γεωγραφία, μια χαλακιά μέσα μας. Γιατί στην Ιδωμένη αυτός ο κόσμος έφτασε στη βρύση και νερό δεν ήπια. Τότε έγινε συμφωνία Ευρώπης, Παύλα Ελλάδας με την Τουρκία, ασφαλή χώρα, και τα σύνορα έκλεισαν για αυτόν τον κόσμο. Ενώ περίμεναν για πολλές μέρες για να περάσουν τα σύνορα, έτσι, σωστά. Και περίμεναν, όπως θυμάστε και εσείς, σε ένα καμπ γεμάτο λάσπες με τη μοναδική κρατική παρουσία, την αστυνομία. Με τη μοναδική κρατική παρουσία ήταν η αστυνομία. Ζούσαν σε ένα καμπ γεμάτο λάσπες, κάτω από τρισάθλιες συνθήκες. Και πιστεύω ότι αν μαζέψεις όλη τη φωτογραφική δουλειά των πάρα πολλών φωτορεπόρτερ που τραβήξανε με τρομερή αξιοπρέπεια, δεν μπορεί ο κόσμος ή ο τηλεθεατής σας να καταλάβει το τι έγινε στην Ιδωμένη. Αν δεν μύριζε τις καμένες κουβέρτες που καίγανε για να ζεσταθούν, αν δεν μύριζε το φαΐ στις κατσαρόλες που φτιάχνανε έξω το πρόχειρο φαΐ και την πρόσκληση που σου λέγανε σταμάτα και έλα να φας. Ή αν δεν κάπνιζες αργυλαία από τον αυτοσχέδιο μπουκαλάκι που φτιάχναν αργυλαίδες και από όλη αυτή τη φιλοξενία. Το κακό με την Ιδωμένη που πιστεύω το ζήσατε και εσείς το χρόνο που μείνατε πάνω είναι ότι γνωρίσατε πρόσφυγες. Και καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι πρόσφυγες που γνωρίσατε πλέον ζουν σε κάποια κάμπ. Σωστά, βρίσκονται στην Ελλάδα ακόμα, και αυτό που θέλω να υπογραμμίσω και να υπενθυμίσω είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι τελικά δεν είχαν προορισμό την Ελλάδα. Δεν είχαν προορισμό κάποιο κάμπ ελληνικού. Μπράβο. Ήταν τρανζιτ, ήμασταν σαν transit, χώρα δηλαδή, να μείνουν για λίγες ώρες και να φύγουν. Πολλοί από τους οποίους δεν τα κατάφεραν ποτέ. Μικρά παιδιά έμειναν πίσω, γονείς πέρασαν. Υπάρχουν και αυτές οι ιστορίες και όλα αυτά τα έχετε καταγράψει εσείς, τα πάντα. Αυτό είναι το προσφυγικό στο σήμερα. Υπάρχουν δύο ειδών καμπ, έτσι όπως τα φωτογραφίζουμε. Γιατί για εμάς φωτορεπόρτερ το προσφυγικό δεν είναι πλέον νούμερα. Πριν λίγες μέρες κάποιοι πρόσφυγες πνίγηκαν στο Αιγαίο. Το θυμάστε? Ναι, σαφώς. Αν μπούμε στη λογική να αναφέρουμε νούμερα συνέχεια, από ένα σημείο και μετά τα νούμερα κτηνοποιούν το θεατή.
το θεωρεί δεδομένο. Το προσφυγικό λοιπόν σήμερα έχει ονοματεπώνυμο. Είναι ο Αχμέτ, έχει 3 παιδιά, 4, ήθελε να πάει στη Γερμανία, δεν θα πάει ποτέ στη Γερμανία, ζητάει άσυλο, θα το πάρει το άσυλο, δεν θα το πάρει το άσυλο, ζει στην Ελλάδα και τι κάνει στην Ελλάδα. Το προσφυγικό λοιπόν πλέον είναι προσωπικές ιστορίες. Υπάρχουν λοιπόν δύο ειδών καμπ. Υπάρχουν τα καμπ κολαστήρια τύπου Μόρια ή στη Σάμο ή στη Χίο, που είναι καμπ φυλακές, και υπάρχουν και τα καλά καμπ εισαγωγικά, στα οποία οι πρόσφυγες τύπου Σκαραμαγκά, τύπου Ριτσόνα, ανά την Ελλάδα, που τα κάμπ αυτά οι πρόσφυγες ζουν σε κοντέινερ. Εγώ θεωρώ ότι και τα κάμπ τα καλά εισαγωγικά, τα οποία μας επιτρέπουν να μπούμε, αλλά να φωτογραφίσουμε για μία ώρα μόνο, άρα δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε προσωπικές ιστορίες. Και αυτά τα κάμπ είναι τρισάθλια. Δεν μπορεί ένας πρόσφυγας με την οικογένειά του να ζει σε ένα κάμπ όπου ζει σε ένα κοντέινερ που έχει air condition και δίπλα έχει άλλο κοντέινερ και δίπλα έχει άλλο κοντέινερ και δεν ξέρεις μετά από 3 χρόνια αν στα χαρτιά που έχεις κάνει θα πάρεις άσυλο ή όχι. Και αν ανοίξουμε την κουβέντα στο προσφυγικό και πάμε στα συνόδευτα, για παράδειγμα, 3.000 καταγραμμένα συνόδευτα έχουν χαθεί στον ελληνικό χάρτη και δεν ξέρουμε πού βρίσκονται. Με δεδομένο τα συνόδευτα, η οικογένειά του, ασυνόδευτο είναι ένα παιδί κάτω των 18, η οικογένειά του έχει πληρώσει τα μαγειοκέφαλά της να έρθει, να φτάσει στη Γερμανία για να φέρει και την οικογένεια στη Γερμανία. Αυτά τα συνόδευτα παιδιά, λοιπόν, τα ανήλικα, δεν έχουν χρήματα. Οι σμάγκλερ, οι δουλέμποροι πηγαίνουν έξω από τα ιδρύματα και τα κάμπ που βρίσκονται, τους τάζουν λαγούς με πετραχίλια πληρώνοντας κάποια χρήματα, έτσι ώστε ο πιτσιρικάς για να βρει χρήματα πηγαίνει στο πεδίο του Άρεως και ψωνίζεται με ηλικιωμένους κυρίους. Αν θεωρούμε ότι αυτό τιμάει τη χώρα μας, ένας πιτσιρικάς ασυνόδευτος πρόσφυγας, προσφυγάκι, να πηγαίνει στο πεδίο του Άρεως να ψωνίζεται με ηλικιωμένους κύριους για να μαζέψει κάποια χρήματα. Είναι πολλές οι προσωπικές ιστορίες και σίγουρα γνωρίζετε και κάτι παραπάνω. Το γι' αυτό έχετε ζήσει, το έχετε δει. Δεν έχει τελειώσει. Γι' αυτό για εμάς το προσφυγικό δεν έχει τελειώσει. Και επειδή ο Έλληνας πλέον, όταν μπήκαν οι πρόσφυγες στα ΚΑΜ, ασχολήθηκε με το δικό του πρόβλημα, τη δικιά του κρίση, ενώ στην αρχή ήταν πάρα πολύ αλληλεγγύος, τονίζουμε λοιπόν στον τηλεθεατή σας ότι το προσφυγικό δεν έχει τελειώσει. Είναι σε πάρα πολύ δύσκολα σημεία. Δεν έχουμε το χρόνο να σας εξηγήσω, γιατί το παρακολουθώ σαν φωτορεπόρτερ, οφείλω να το παρακολουθώ. Δεν έχουμε το χρόνο να σας εξηγήσω πτυχή-πτυχή του προσφυγικού και τα προβλήματα που έχουν. Σίγουρα νομίζω θα έχετε, κύριε Λόλο, θα έχετε σίγουρα το χρόνο σε όλον αυτό τον κόσμο τον οποίο θα υποδεχθείτε, θα έρθει, θα παρευρεθεί και να δει πώς εσείς έχετε αποτυπώσει μέσα από τα καρέ τη ζωή του πρόσφυγα, στα βήματα των προσφύγων, με άλλα λόγια, πατήσατε για να φτάσετε και εσείς αυτό το αποτέλεσμα το οποίο φιλοξενείτε στο στέκι των μεταναστών στα Χανιά, μια πολύ ξεχωριστή έκθεση. Έτσι, κύριε Λόλο. Συμφωνώ απόλυτα. Λέμε λοιπόν ότι είμαι περήφανος για τον κλάδο μου με τον τρόπο που το φωτογράφησε. Δεν το δραματοποίησε πέραν του δραματικού, γιατί είχε και ένα δράμα από μόνο του όλο αυτό. Είτε όταν βγαίνει ο πρόσφυγας με τη βάρκα που αγκαλιάζει την οικογένειά του και κλαίει, γελάει γιατί δεν πνίγηκε. Είτε η απόγνωση ενός πρόσφυγα στην Ιδωμένη όπου μπορεί να μην περάσει. Είτε η απόγνωσή του στα κάμπ που δεν ξέρει τι μέλλον του γίνεται, αν θα πάρει το άσυλο ή όχι. Είμαι υπερήφανος λοιπόν για τον κλάδο μου, ο τρόπος που το αντιμετώπισε και το φωτογράφησε. Και επίσης πρέπει να ξέρουν οι τηλεθεατές σας ότι εμείς είμαστε τα μάτια σας. Από εμάς ενημερώνεστε. Και έτσι το λέω γιατί τα μάτια του φωτορεπόρτερ δέχονται πάρα πολλές πιέσεις από διάφορους παράγοντες εξωθετικούς, είτε είναι αυτά τα γκλόπ της αστυνομίας, είτε είναι κάποιοι παράξενες εγκυκλίους που μας θεωρούν ότι είμαστε έμποροι ενώ είμαστε συνάδελφοι και πρέπει να φορολογούμαστε σαν μισθωτή, και μην την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Κύριε Λόλο, του κλάδου μου και θα απαντήστε μου ειλικρινά, επειδή τα έχω βιώσει και εγώ προσωπικά σαν δημοσιογράφος, έχετε κι εσείς ακόμα αυτούς τους περίεργους εφιάλτες, αυτά τα περίεργα όνειρα μετά από το πέρασμά σας από την Ιδωμένη? Έκανα ένα μήνα να εντιτάρω, να μαζέψω στο πρακτορείο μου που έστειλε τις φωτογραφίες μου, τις ήδη επιλεγμένες φωτογραφίες κάθε μέρα. Μετά από 1,5 μήνα έκανα ένα μήνα να τις μαζέψω, γιατί θυμόμουν ότι ήταν ο Αχμέτ. Αυτός ήταν ο Μοχάμετα, αυτός ήταν ένας Παλαιστίνιος που προσπάθησε να περάσει στη Βόρειο Μακεδονία παράνομα και τον πιάσανε οι Σκοπιανοί αστυνομικοί και τον δίραν και τον ξαναγύρανε με σπασμένα χέρια πίσω. Και κάποιοι έχασαν και τη ζωή τους. Και καλά κάνετε και το θυμάστε και το υπογραμμίζετε. Κάποιοι έχασαν και τη ζωή τους. Είχα το εξής τραγικό με κάποιους συνάδελφους. Την τελευταία μέρα, όταν άδειαζε η Ιδωμένη, η αστυνομία δεν επέτρεψε φωτορεπόρτερ να είναι εκεί να το καλύψουν. Επέτρεψε μόνο ένα συνάδελφο, καταπληκτικό συνάδελφο και φίλο μου. Μόνο έναν όμως. Μας άφησαν λοιπόν την τελευταία μέρα να μπούμε να φωτογραφίσουμε, όταν θα έρχονταν ο κύριος Τόρκας, υπουργός Προστασίας του Πολίτη, να κάνει δηλώσεις. Τι ωραία και καλά που πήγε αυτή η επιχείρηση. Δεν περίμενα τον υπουργό να τον φωτογραφίσω στις δηλώσεις. Άρχισε και έκανα λοιπόν βόλτα στο ΚΑΜ.
Στους πολύ λίγους πρόσφυγες που είχαν μείνει από τους τελευταίους που μαζεύανε, είχα την αίσθηση λοιπόν ότι είχε σκάσει μια βόμβα, είχε εξαφανίσει τους πρόσφυγες, αλλά τα υπάρχοντά τους είχαν μείνει. Είχαν μείνει εκεί. Φύσαγε ένας δαιμονισμένος αέρας, οι σκηνές της παράσερνου αέρας, μπουγάδες απλωμένες της παράσερνου αέρας, και έτσι όπως έκανα βόλτα στο κάμπ λοιπόν, εκεί θυμόμουν ότι ήταν ο τάδε πρόσφυγας που με είχε κεράσει ένα φαΐ. Εκεί ήταν ένας άλλος πρόσφυγας που με ρώταγε αν θα συνεχίσει. Εκεί ήταν ένας άλλος πρόσφυγας που πάμε με τα παιδιά του. Αυτές οι φωνές μου σκάθασαν στο κεφάλι. Είχατε ένα δύσκολο έργο, η αλήθεια είναι, και νομίζω ταυτόχρονα ένα χρέος, έτσι ώστε να αποτυπώσετε με το δικό σας ξεχωριστό τρόπο, όπως και το κάνατε, κύριε Λόλο, αυτές τις δραματικές στιγμές αυτών των ανθρώπων και το πώς βεβαίως κατάφεραν να επιζήσουν με όσα είχαν χάσει ήδη στη ζωή και είχαν μείνει στο μηδέν. Ένας λόγος λοιπόν που το κάναμε όλο αυτό με ό,τι ψυχικό αντίτιμο μέσα μας αυτό έφερε είναι για να πούμε, και χρησιμοποιώ τα λόγια ενός συνάδελφου που το χάσαμε πρόσφατα, ότι οι φωτογραφίες μας σου λένε ότι να μας πεις ότι δεν ήξερες. Μη μας πεις δεν ήξερες, βλέποντας τις φωτογραφίες μας ξέρεις. Άρα λοιπόν, αν είσαι ξενοφοβικός ή έχεις πρόβλημα. Μάλιστα, αν πιστεύεις και ότι αυτός ο κόσμος που φεύγει από τις χώρες του κυνηγημένος να έρθει να βρει γαλήνη και ασφάλεια, εσύ του φέρεσαι ξενοφοβικά και του λες πνίχτε τον, έχεις πρόβλημα. Και με δεδομένο σε ένα τελευταίο στατιστικό που έβλεπα, η Ελλάδα είναι πιο ψηλά από την Ουκρανία στην ξενοφοβία, με προβληματίζει πάρα πολύ. Κύριε Λόλο, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και πριν σας ευχαριστήσω, θέλω λίγο να δούμε κάποιες από τις φωτογραφίες οι οποίες φιλοξενούνται στην έκθεση στο στέκι των μεταναστών. Δώστε μου τις φωτογραφίες. Βεβαίως. Δώστε μου 30 δευτερόλεπτα να σας ενημερώσω για μια καινούργια δουλειά που κάνει το Ίδρυμα Ρόζα Λουξεμβούργκ, το οποίο έχει και αυτό τρομερό ενδιαφέρον. Θα τα έχετε τα 30 δεύτερα, αν και ο χρόνος πιέζει πάρα πολύ. Θα τα έχετε 30 δεύτερα. Πάμε να δούμε τις φωτογραφίες. Βλέπουμε, δεν ξέρω αν δεν έχουμε. Εδώ, λοιπόν, βλέπουμε φωτογραφίες ανθρώπους βεβαίως να ζητούν την ελπίδα μέσα από τα κοντέινερ, όπως μας περιέγραφε και ο κύριος Λόλος προηγουμένως. Και βεβαίως βλέπουμε και στιγμιότυπα από την έκθεση, όπως αυτή έχει στηθεί στα Χανιά και στο στέκι των μεταναστών. Είναι ανοιχτή, μπορεί οποιοδήποτε από τα Χανιά, από όλη την Κρήτη, να επισκεφτεί τη συγκεκριμένη έκθεση. Και κύριε Λόλο, θέλω να κλείσουμε με το δικό σας το μήνυμα. Σας το υποσχέθηκα. Θέλω να ενημερώσω ότι υπάρχει μια καινούργια δουλειά που κάνει το Ίδρυμα Ρόζα Λουξεμβούργκ με το Human Rights, όπου το όνομα είναι Val του Σχί. Αν κάποιος τηλεθεατής σας γκουγκλάρει Val του Σχί, θα καταλάβει ότι έχουν χαρτογραφηθεί 50 επιθέσεις στην Αθήνα από νεοναζί, δολοφόνους φασίστες, έχουν σκιτσαριστεί από σκιτσογράφους όπου έχουν κάνει έργα τέχνης και ενημερώνουν τον κόσμο ότι αυτή η εγκληματική οργάνωση δρούσε. Τα περισσότερα παραδείγματα δεν είναι γνωστά στον κόσμο, εκτός από 3-4 υποθέσεις που δικάζονται στη δίκη της Χρυσής Αυγής, και αυτό το project ανοίγει με άλλες 50 επιθέσεις ανά την Ελλάδα. Μάλιστα. Δείχνουμε λοιπόν ότι οι νεοναζί πρέπει να γυρίσουν εκεί όπου άνοικαν στις τρύπες τους. Κλείνοντας, ναι, εμείς οι φωτορεπόρτερ, η δουλειά μας είναι να ενημερώνουμε τον κόσμο. Εμείς να είστε καλά. Τα μάτια τους, να είστε καλά, οι κύριε Μάριο. Οι παππούδες σας έχουν ματώσει. Να είστε καλά, κύριε Λόλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.